Καλησπέρα σε όλους. Σας καλωσορίζουμε στο πέμπτο μάθημα του σεμιναρίου μας πορευθέντες μαθητεύσετε πάντα τα έθνη με τον Θεοφυλάστη Επίσκοπο Μποκούμπας και Δυτικής Τανζανίας, τον Πατέρα Χρυσόστομο. Αν βλέπετε στα ονόματά σας στο Zoom κάποια ερωτηματικά, υπάρχει ένα πρόβλημα με τους χαρακτήρες στην ελληνική γλώσσα. Αν θέλετε κάντε rename, δηλαδή αλλάξτε το όνομά σας, για να βάλετε το σωστό σας όνομα για να μπορούμε να βλέπουμε ακριβώς το όνομά σας αν χρειαστεί να κάνετε ερώτηση στον γέροντα. Επίσης, σας στέλνουμε μια επιλογή να συμμετέχετε ως panelist, έτσι ώστε να μπορείτε να ανοίξετε το... Αν δεν σας έχει έρθει η επιλογή για να γίνετε panelist, γράψτε μου στο chat και θα σας στείλουμε την πρόσκληση για να εισαχθείτε ως panelist και όχι ως απλώς συμμετέχοντας. Αναμένουμε τον γέροντα να συνδεθεί. Γέροντα, ευλογείτε. Ο κύριος. Καλωσορίζουμε τώρα από το σπίτι σας, έτσι. Από την Τανζανία. Από το Επισκοπείο. Από την Μποκούμπα της Τανζανίας. Είπα το σπίτι σας. Λοιπόν, με την ευχή σας μπορούμε να αρχίσουμε. Από την Ανατολική Αφρική, λίγο 50 χιλιόμετρα κάτω από τον Ισημερινό είμαστε, στη δυτική όχθη της λίμνης Βικτόριας, και είμαστε χαρούμενοι αυτές τις ημέρες. Έχουμε τον Πατριάρχη μας εδώ στη γειτονιά μας, στην Ανατολική Αφρική, Κένια, και με τη χάρη του Θεού συνεχίζουμε το ιεραποστολικό έργο μετά την επίσκεψή μας στην Ελλάδα, όπου είχαμε την επικοινωνία και είχαμε κάνει και τις προηγούμενες τις εκπομπές και τα προηγούμενα μαθήματα. Συνθεώ, ξεκινάμε την δεύτερη ενότητα σήμερα του Ιεραποστολικού Διαδικτυακού Σεμιναρίου. Ευχαριστούμε, αγαπητέ Νικόλε. Ευχαριστούμε τον Ευγένιο Βούλγαρη, το Ίδρυμα που οργανώνει αυτή την διαδικτυακή συνάντηση, την Πεμπτουσία και τον Γέροντα Εφρέμ που στηρίζει αυτή την προσπάθεια. Η δεύτερη ενότητα του Ιεραποστολικού Σεμιναρίου μας έχει σαν θέμα την ιστορία της Ιεραποστολής. Έχουμε να δούμε αρκετά πράγματα από τότε που ξεκίνησε η πίστη μας μέχρι σήμερα. Θα θαυμάσουμε αυτό το έργο του Χριστού, την καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος στη διάδοση της Ορθοδόξου πίστεώς μας. Δεν θα μπούμε σε λεπτομέρειες. Υπάρχουν αρκετά ιστορικά μελετήματα πάνω στα θέματα αυτά. Θα τονίζουμε τα κυριότερα και επίσης θα ήθελα να σας πω ότι σε αυτές τις φάσεις της ιστορίας της Ιεραποστολής θα έχουμε κάποια σχόλια του μακαριωτού του Αρχιεπισκόπου Αλβανίας Αναστασίου, από τον οποίο παίρνω και το υλικό αυτό για την ιστορία της Ιεραποστολής, όπου επισημαίνει κάποια θέματα που έχουν σχέση με τον τρόπο που γίνεται η Ιεραποστολή, κάποια θετικά, κάποια αρνητικά, για να διδασκόμαστε από την πορεία της Ιεραποστολής σε όλα αυτά τα χρόνια της ζωής της Εκκλησίας μας. Η πρώτη περίοδος της Ιεραποστολής είναι το ξεκίνημα με το μεγάλο γεγονός της Πεντηκοστής. Βέβαια,
Ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας, στην ερμηνεία του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, μας λέγει ότι ο πρώτος ιερεπόστολος είναι ο Χριστός, καθώς απεστάλλει από τον Θεό Πατέρα για την σωτηρία του κόσμου. Ούτως ηγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε τον Υιόν αυτού το μονογίνη έδωκεν, ή να πάσω πιστεύει σε αυτόν μία απόλυτη αλέχη ζωή αιώνιον. Ο Θεός Πατέρας αποστέλεγε τον Υιό, έρχεται ο Κύριος και θέτει σε εφαρμογή το ξεσηγημένο μυστήριο από χρόνων και αιώνων, εν χρόνο και εν τόπο. Πριν από 2023 χρόνια και στην Παλαιστίνη. Εκεί γεννιέται η Εκκλησία μας, εκεί ξεκινάει η Ιεραποστολή. Ξέρουμε ότι η Εκκλησία μας ιδρύεται την ημέρα της Πεντηκοστής με την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος. Υπάρχουν βέβαια και άλλες προτυπώσεις της Εκκλησίας. Η ίδια η Αγία Τριάδα είναι η Εκκλησία, ο ίδιος ο Χριστός, που είναι τρία πρόσωπα. Έχουμε και ο ίδιος ο Κύριος είναι Εκκλησία, είναι σαν κεφαλή, αλλά επειδή έχοντας ενωμένες τις δύο φύσεις, είναι Εκκλησία και η συναγωγή είναι μια προτύπωση της Εκκλησίας. Οι Άγιοι Απόστολοι, οι 12 Απόστολοι και οι 70 είναι, αποτελούν το ξεκίνημα της Εκκλησίας, που όμως ξεκινάει η Εκκλησία μας με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, με την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος στην ημέρα της Πεντηκοστής. Ας δούμε λοιπόν αυτό το ξεκίνημα. Όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ότι όπως στα πλοία χρειάζεται ο άνεμος, τότε που ήταν τα πλοία με τα πανιά, όπως χρειάζεται στα πλοία ο άνεμος για να, ο ούριος άνεμος για να πλέξουν, έτσι έπνευσε και το Άγιο Πνεύμα στο πλοίο της Εκκλησίας και το κίνησε να πάει στους δρόμους του κόσμου, όλου του κόσμου, και να μεταφέρει το Ευαγγέλιο, τη χαρμόσυνη είδηση της σωτηρίας όλων των ανθρώπων. Στις πράξεις των Αποστόλων, ο Ευαγγελιστής Λουκάς, το δεύτερο κεφάλαιο, μας περιγράφει το γεγονός της Πεντηκοστής. Με την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, αρχίζουν το κήρυγμα οι Απόστολοι. Επισημαίνω τρία χαρακτηριστικά από το γεγονός της Πεντηκοστής. Με την εμφάνιση του Αγίου Πνεύματος, με την κάθε του Αγίου Πνεύματος, έχουμε την βοή σαν δυνατό άνεμο, έχουμε τις γλώσσες φωτιάς πάνω στα κεφάλια των Αγίων Αποστόλων και την γλωσσολαλιά που μιλούσαν ξένες γλώσσες. Ήθελα λίγο να πούμε τι ήταν αυτό, τι ξένες γλώσσες ήταν αυτές. Δεν έχει σχέση η γλωσσολαλιά της Πεντηκοστής με το χάρισμα της γλωσσολαλίας, και στο οποίο αναφέρεται ο Απόστολος Παύλος στο 14ο κεφάλαιο της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής. Άλλη γλωσσολαλιά των Αγίων Αποστόλων που είναι μοναδική, μοναδικό γεγονός, και άλλο το χάρισμα της γλωσσολαλίας που ήταν ένα από τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Το ξεκαθαρίζουμε αυτό για να μην, να μην το συγχαίουμε όπως τον συγχαίουν οι αιρετικοί πεντηκοστιανοί, οι οποίοι θέλουν να έχουν την επωνυμία πεντηκοστή, έχουν το γεγονός αυτό και ότι αυτό είναι το γεγονός της γλωσσολαλιάς τους. Λάθος. Αυτό είναι πλάνη. Λέγει το κείμενο μάλιστα, και οι Άγιοι και οι ερμηνευτές, οι Άγιοι Πατέρες μας λένε ότι οι Άγιοι Απόστολοι μιλούσαν τη γλώσσα τους, τα αραμαϊκά τότε. Και
οι διάφοροι λαοί, αυτοί που ήταν συγκεντρωμένοι εκεί, που είχαν συγκεντρωθεί στο υπερόν της Πεντηκοστής στα Ιεροσόλυμα, ακούγοντας τη βοή αυτή, άκουγαν στις δικές τους γλώσσες. Δηλαδή, το Άγιο Πνεύμα ήταν ο αυτόματος μεταφραστής, θα λέγαμε, που ακριβώς έδειχνε την παγκοσμιότητα του μηνύματος της Εκκλησίας, ότι το Άγιο Πνεύμα οδηγεί την Εκκλησία σε όλο τον κόσμο, σε αντίθεση μάλιστα στα κείμενα, στα λειτουργικά κείμενα της Πεντηκοστής, αναφέρεται ότι με τη Βαβέλ συγχύστηκαν οι γλώσσες, ενώ με την Πεντηκοστή ενώθηκαν οι γλώσσες, ενώθηκαν οι λαοί και με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Τότε ο Απόστολος Πέτρος παίρνει δύναμη από το Άγιο Πνεύμα και μιλάει και κηρύττει. Εκείνος που αρνήθηκε τον Χριστό στο δικαστήριο μπροστά σε τρεις υπηρέτριες, τώρα τον ομολογεί με θάρρος. Αφού το κύριο όργανο της Ιεραποστολής είναι το κήρυγμα, είναι ο Λόγος του Θεού, βλέπουμε ότι ξεκινάει ο Λόγος του Θεού. Προηγουμένως μιλούσε μόνο ο Κύριος. Ο κατεξοχήν λόγος με λάμδα κεφαλαίο. Τώρα γίνονται, όπως είπε ο Κύριος στην Σαμαρίτιδα, γίνονται και οι ίδιοι πηγές ύδατος αλωμένο αιώνιο. Αυτός που λαμβάνει το Άγιο Πνεύμα γίνεται ο ίδιος πηγή ύδατος και εκείνος μεταδίδει το ζωντανό νερό του Θεού, την αιώνια ζωή στους ανθρώπους. Στην αρχή της ομιλίας του αποκρούει τη συκοφαντία ο Απόστολος Πέτρος ότι είναι μεθυσμένη, λέγοντας ότι είναι 9 η ώρα το πρωί. Δεν είναι δυνατόν να έχουν καταναλώσει ποτά. Στη συνέχεια χρησιμοποιεί την προφητεία του προφήτου Ιωήλ σαν σημείο επαφής με το ακροατήριό του. Διότι ήταν οι Ιουδαίοι αυτοί που άκουγαν και πίστευαν στους προφήτες. Πίστευαν στις προφητείες. Και μετά λοιπόν από αυτή την προφητεία, και λέγοντας ότι αυτό το οποίο προφήτευσε ο προφήτης Ιωήλ πραγματοποιήθηκε σήμερα εδώ, με το γεγονός αυτό στο οποίο είστε μάρτυρες, αμέσως ο Απόστολος Πέτρος μιλάει για τον Κύριο. Λέει ότι το Άγιο Πνεύμα έχει αποσταλεί από τον Κύριο, τον οποίο εσείς, τον Ιησού Χριστό, τον οποίο εσείς σταυρώσατε. Όμως μη φοβήστε, ο Θεός τον ανέστησε. Θέλει να αποδείξει ότι ο Χριστός είναι ο απεσταλμένος του Θεού. Και έκανε θαύματα δι' αυτού. Εκείνος μας έστειλε σήμερα το Άγιο Πνεύμα. Είναι Πράξεις Αποστόλων, κεφάλαιο 2, 1 μέχρι 41, είναι η διήγηση του γεγονότος της Πεντηκοστής. Θέλει να τους πει, μη λυπήστε που τον σταυρώσατε. Ο Θεός τον ανέστησε. Μπορείτε να τον πιστέψετε και να σωθείτε. Το αποτέλεσμα ήταν ότι κατενήγησαν την καρδία, συγκινήθηκαν και τον ρώτησαν «Τι θα κάνουμε, τι ουμπίσουμε, τι θα κάνουμε τώρα» και τους λέγει ο Απόστολος Πέτρος «Μετανοήσετε και βαπτιστείτε στο όνομα του Χριστού». Το αποτέλεσμα θα είναι η άφεση των αμαρτιών και η δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Τότε βαπτίστηκαν 3.000. Μετά, αργότερα με το θαύμα της θεραπείας του χολού στο ναό από τον Απόστολο Πέτρο και τον Ιωάννη, πίστεψαν άλλοι 5.000 και συνεχώς προστίθεντο, όπως μας λέγει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, προστίθεντο στην ζωή, προστίθεντο στην Εκκλησία, οι ψυχές με το αποστολικό έργο.
μετά από την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος και την ίδρυση της Εκκλησίας, έχουμε την ίδρυση της τοπικής Εκκλησίας των Ιεροσολύμων. Ο Κύριος εμφανίστηκε μετά την Ανάστασή του στον Ιάκωβο τον αδελφό Θεό, τον οποίον και χειροτώνησε επίσκοπο Ιεροσολύμων. Ήταν γι' αυτό και αμέσως οι Άγιοι Απόστολοι αναγνωρίζουν τον Απόστολο Ιάκωβο τον αδελφό Θεό, τον αναγνωρίζουν σαν επίσκοπο της πρώτης εκκλησίας των Ιεροσολύμων και τον οποίο μάλιστα βάζουν και πρόεδρο στην Αποστολική Σύνοδο. Είναι χαρακτηριστικό αυτό, πόσο σέβονται οι Άγιοι Απόστολοι, πόσο σέβονται το θεσμό του Επισκόπου. Αφού στην Αποστολική Σύνοδο δεν αναλαμβάνει την προεδρία κανείς από τους Αποστόλους, αλλά ο Απόστολος Ιάκωβος ο αδελφόθεος ήταν ο πρόεδρος της Αποστολικής Συνόδου. Οργανώνεται λοιπόν τοπική εκκλησία. Έχουμε, πώς οργανώνεται, έχουμε την καθημερινή τέλεση της Θείας Λειτουργίας, που την έκαναν στην αρχή στο ναό του Σολομώντος, αλλά μετά από το διωγμό επί Στεφάνου, συγκεντρώνονταν κάπου φαίνεται, εκεί στο προάβλιο του ναού, σε κάποιο χώρο και εκεί τελούσαν τη λειτουργία. Διότι η εκκλησία μας παρουσιάστηκε σαν μια χριστιανική αίρεση. Λέγεται από τους ερμηνευτές, η λειτουργία έκαναν την προσευχή τους στο ναό, αλλά βλέποντας το εχθρικό κλίμα των Ιουδαίων απέναντι στην πίστη, γιατί παρουσιάστηκε ο χριστιανισμός σαν μια αίρεση του Ιουδαϊσμού, έκαναν τη Θεία Λειτουργία εκεί που έγινε και η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, στο σπίτι του Μάρκου δηλαδή, εκεί που έγινε ο μυστικός δείπνος, εκεί έγινε και η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, εκεί ήταν και η πρώτη μας εκκλησία. Και εκεί τελούσαν τη Θεία Λειτουργία, μας λένε οι πράξεις των Αποστόλων πώς γινόταν η Θεία Λειτουργία, που λεγόταν, οι συγκεντρώσεις αυτές λεγόταν αγάπες, και τα βασικά στοιχεία της Θείας Λειτουργίας ήταν τέσσερα. Η αγάπη, η προσευχή, το κήρυγμα και η Θεία Κοινωνία. Μετά τη Θεία Λειτουργία, μάλλον πριν από τη Θεία Λειτουργία, έτρωγαν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, γινόντουσαν πρώτα τα τραπέζια, γινόντουσαν πρώτα οι αγάπες, που αγάπη λεγόταν όλη η συνάντηση, αλλά αγάπες ήταν κυρίως τα κοινά τραπέζια και μετά τελούσαν τη Θεία Λειτουργία και κοινωνούσαν. Αυτό μετά κάποια στιγμή άλλαξε. Δηλαδή, όταν έφυγαν και πιστεύουμε προς το τέλος του πρώτου αιώνα, ότι άλλαξε η τακτική αυτή. Δηλαδή, πρώτα γινόταν οι λειτουργίες και μετά τα τραπέζια. Οι ανάγκες, το χαρακτηριστικό ήταν της πρώτης μας εκκλησίας, ότι είχαν άπαντα κοινά και είχαν ψυχή και καρδία μία. Οι ανάγκες εξυπηρέτησης του χριστιανού οδήγησαν στην εκλογή των 7 διακόνων. Υπήρχαν και οι πρεσβύτεροι, οι οποίοι αναφέρονται στην Αποστολική Σύνοδο. Πότε ξεκινάει η πρώτη Ιεραποστολή? Κοιτάξτε να δείτε. Η Ιεραποστολή ξεκινάει ιστορικά έξω από τα Ιεροσόλυμα, μετά το διωγμό που έγινε επί Αγίου Στεφάνου. Μέχρι τότε, περίπου υπολογίζεται 3 χρόνια μετά την ανάληψη του Κυρίου, ότι έγινε το γεγονός του λιθοβολισμού του Αγίου Στεφάνου. Αλλά δεν ήταν μόνο ο διωγμός, δεν ήταν μόνο εναντίον του Αγίου Στεφάνου, δεν ήταν μόνο λιθοβολισμός εναντίον του Αγίου Στεφάνου, ήταν διωγμός εναντίον της Εκκλησίας. Πριν από τον διωγμό επί Στεφάνου,
Οι Απόστολοι ήταν όλοι συγκεντρωμένοι στα Ιεροσόλυμα. Γινόταν εσωτερική εργασία, γινόταν εσωτερική ιεραποστολή, θα λέγαμε, στα Ιεροσόλυμα. Όταν άρχισε να αυξάνεται η Εκκλησία, όταν οργανώθηκαν οι Άγιοι Απόστολοι, ο πρώτος ο οποίος έρχεται, που βγαίνει από το στενό κύκλο της Εκκλησίας και έρχεται σε διάλογο με τους Ιουδαίους, με τους Εβραίους, ήταν ο Άγιος Στέφανος. Αυτός ο πρωτοδιάκονος έγινε και ο πρώτος κήρυκας και ο πρώτος μάρτυρας της Εκκλησίας μας. Μετά από το γεγονός, μετά από το λιθοβολισμό του Αγίου Στεφάνου, αναφέρεται στις Πράξεις των Αποστόλων ότι ολόκληρη η Εκκλησία έφυγε στην Αντιόχεια. Είναι περίπου 300 χιλιόμετρα η Ιεροσόλυμα με Αντιόχεια. Έφυγαν όλοι οι χριστιανοί και έμειναν στα Ιεροσόλυμα μόνο οι Απόστολοι. Τότε λοιπόν ξεκινάει η Ιεραποστολή. Ξεκινάει ο Απόστολος Πέτρος και πηγαίνει προς την Κεσάρια, στην δυτική πλευρά της Παλαιστίνης, στο λιμάνι της Παλαιστίνης, όπου εκεί γίνεται η προσέλκυση του Κορνήλιου του Εκατοντάρχου, και έχουμε επίσης και την έξοδο του Αποστόλου Φιλίππου, του Διακόνου προς Γάζα, όπου κατηχεί τον Υπουργό Οικονομικών της Βασίλισσας της Αιθιοπίας, της Κανδάκη, που ήταν ευνούχος. Επίσης έχουμε το κήρυγμά του στη Σαμάρια, και επειδή τους βάφτισε μεν, αλλά δεν είχαν λάβει το Άγιο Πνεύμα, δεν μπορούσαν να κάνει το χρήσμα, το χρήσμα το έκαναν μόνο οι Απόστολοι, γι' αυτό βλέπουμε πάνε στη Σαμάρια οι Άγιοι Απόστολοι Πέτρος και Ιωάννης, και εκεί κάνουν το χρήσμα και έχουμε το γεγονός με το Σίμωνα τον Μάγο. Το σημαντικό είναι η μετάβαση της Εκκλησίας στην Αντιόχεια. Η Αντιόχεια ήταν η μεγάλη πόλη της Ανατολής. Ήταν η τρίτη, μετά από την Ρώμη και την Αλεξάνδρεια, ήταν η Αντιόχεια στις όχθες του Αρόντι ποταμού. Στην Συρία, σήμερα είναι στο κράτος της Τουρκίας, η Αντιόχεια. Μια πόλη με 1 εκατομμύριο, χτισμένη από τον αντίοχο, τον επίγονο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Εκεί υπήρχε ανεπτυγμένος ελληνικός πολιτισμός. Βέβαια, εκεί είχε γίνει, δεν ήταν μόνο οι Έλληνες και δεν ήταν μόνο ο ελληνικός πολιτισμός, αλλά είχαν χωνευτεί μέσα στον ελληνικό πολιτισμό αυτόν και λαοί διάφοροι από την Ανατολή, κυρίως οι Σύριοι, Άραβες και Πέρσες και άλλοι, που είχαν πάει εκεί στην πρωτεύουσα της Ανατολής, στην Αντιόχεια, την Θεούπολη, όπως λέγεται η Αντιόχεια, που είναι το ξεκίνημα. Εκεί ονομάστηκαν οι μαθητές του Χριστού, ονομάστηκαν χριστιανοί. Εκεί ιδρύει την εκκλησία μας ο Απόστολος Πέτρος, και εκεί έγινε η μεγάλη πρόκληση. Μου φαίνεται, σας το είχα ξαναπεί μια άλλη φορά. Εκεί λοιπόν πολλοί εθνικοί ζήτησαν να γίνουν χριστιανοί και τέθηκε το ερώτημα στους χριστιανούς. Θα κάνουμε χριστιανούς μη Εβραίους που δεν κατάγονται από την εβραϊκή φυλή. Εκεί λοιπόν υπήρξε μια διχογνωμία. Ξέρουμε ότι ο Απόστολος Παύλος, μετά από την μεταστροφή του, κατέφυγε, πήγε και συνάντησε τους, πήγε στην Αντιόχεια μαζί με τον Απόστολο Βαρνάβα,
και εκεί συμμετείχαν σε, σε αυτό το διάλογο. Εκεί έγινε μία σύγχυση, όπως ξέρουμε. Ο Απόστολος Πέτρος έλεγε ότι να κηρύξουμε μόνο στους Εβραίους. Ο Απόστολος Παύλος λέει, τι είναι αυτό που λες, εγώ κλήθηκα από τον Κύριο να διδάξω στα έθνη. Και τότε, με πολύ ταπείνωση, ο Απόστολος Πέτρος δέχτηκε την γνώμη του Αποστόλου Παύλου, γι' αυτό ακριβώς, επειδή υπήρξε αυτή η διχογνωμία, η οποία όμως ξεπεράστηκε, γι' αυτό ακριβώς και επεκράτησε στις αγιογραφίες να υπάρχουν αγιογραφημένοι, αγκαλιασμένοι δύο μεγάλοι Απόστολοι, ο Πέτρος και ο Παύλος. Και γι' αυτό και τιμούνται και μαζί στις 29 Ιουνίου. Ότι και μάλιστα εκεί αποφασίστηκε ότι ναι, εντάξει, εσύ Απόστολε Πέτρε, είπε η Εκκλησία, εσύ θα είσαι για τους, για τους ομοεθνείς μας, για τους Εβραίους. Εσύ Απόστολε Παύλε θα ασχοληθείς με τους εθνικούς. Και εκεί λοιπόν πάρθηκε η μεγάλη απόφαση ότι το Ευαγγέλιο του Χριστού δεν είναι υπόθεση ενός λαού και δεν είναι υπόθεση ενός τόπου. Ήδη είχαν φύγει από τον τόπο τους, είχαν φύγει από την Παλαιστίνη, ήταν στην Αντιόχεια της Συρίας, σε μια ελληνική πόλη, ελληνιστική πόλη, όπου επικρατούσε ο ελληνισμός και ο ελληνικός πολιτισμός και η ελληνική γλώσσα και, και υπήρχαν πάρα πολλοί εκεί λαοί. Και έχουμε την δημιουργία της πρώτης μας, της εκκλησίας μας στην Αντιόχεια, με πρώτο επίσκοπο τον Άγιο Ιγνάτιο, που ήταν το παιδάκι εκείνο που σήκωσε ο Χριστός στην αγκαλιά του και είπε έχουμε μια διακοπή στο σήμα του γέροντα. Βρίσκεται στην Τανζανία, στην Μποκούμπα, αυτή τη στιγμή στην Τανζανία. Να περιμένουμε λίγο να δούμε αν θα συνεχθεί, παρακαλώ, αν επανέλθει. Έχασε τη σύνδεσή του, προσπαθεί να ξανασυνδεθεί. Λίγο την υπομονή. Προσπαθεί ο γέροντας να ξανασυνδεθεί.
Παρακαλώ λίγο την υπομονή σας, γιατί προσπαθούμε να τον βρούμε και στο τηλέφωνο μέσω Viber, αλλά μάλλον έχει πρόβλημα το ίντερνετ. Τη γραμμή του γενικότερα, γιατί δεν μπορούμε να συνεχίσουμε μαζί του. Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε μαζί του. Θα περιμένουμε 2-3 λεπτά ακόμη και αν δεν μπορέσουμε να συνδεθούμε, δυστυχώς θα διακόψουμε. Θα περιμένουμε 2-3 λεπτά ακόμη.
Δυστυχώς δεν υπάρχει επικοινωνία με τον Θεοφιλέστατο. Οπότε φοβάμαι ότι θα πρέπει να διακόψουμε. Θα δώσουμε άλλα 2 λεπτά. Νομίζω από ό,τι φαίνεται ότι έχει διακοπή ρεύματος στη Μπουκόμπα, στο Επισκοπείο. Οπότε, να μην φοβάμαι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε, να μην σας κρατούμε άλλο, γιατί δεν ξέρουμε τι ώρα θα... Α, συνδέθηκε. Γέροντα, εντάξει. Ναι, κάτι έγινε. Έχω τον Ειρηναίο εδώ. Μας προλάβατε για 10 δευτερόλεπτα πριν κλείσουμε. Λοιπόν. Ωραία, μπορούμε να συνεχίσουμε. Ναι. Είχαμε μείνει λοιπόν... Okay. Σάντε. Μεγάλο λοιπόν γεγονός το ξεκίνημα της Ιεραποστολής της Εκκλησίας μας ήταν ο διωγμός του Αγίου Στεφάνου. Θεβάστε λίγο την κάμερα, Γέροντα, λίγο πιο κάτω την κάμερα, σας παρακαλώ, γιατί θα κόβεται. Ναι, ναι, εντάξει. Μετά το γεγονός της Πεντηκοστής είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός που όθησε την Ιεραποστολή ήταν ο διωγμός επί Στεφάνου. Ένα άλλο μεγάλο γεγονός της Εκκλησίας μας που όθησε μεγάλη όθηση στην Ιεραποστολή της Εκκλησίας μας είναι η μεταστροφή του Αποστόλου Παύλου, η κλίση του Αποστόλου Παύλου. Τι είπε ο Κύριος στον Απόστολο Παύλο εκεί στην Δαμασκό? Πορεύου σκεύος εκλογής εστίμη, ούτως του βαστάσε το όνομά μου ενώπιον εθνώντε και βασιλέων ιόντε Ισραήλ. Εδώ έχουμε το μεγάλο λοιπόν γεγονός της μεταστροφής του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος γεννιέται στην Ταρσό, ήταν Φαρισαίος και Ρωμαίος πολίτης, ξεπερνάει τον νόμο, κηρύττει στα έθνη με τις 4 περιοδίες του, με τις 14 επιστολές του, και έτσι ξεκινάει η περίοδος των περιοδιών των Αγίων Αποστόλων. Βεβαίως, τις πράξεις των Αποστόλων έχουμε μόνο τις πράξεις των 2 Αποστόλων, Πέτρου και Παύλου. Και κυρίως του Παύλου. Δεν έχουμε για τους άλλους Αποστόλους.
Για τους άλλους Αποστόλους έχουμε μόνο την πληροφορία ότι μετά το γεγονός του διωγμού επί Στεφάνου, ότι πολλοί εκ των μαθητών πήγαν στην Αντιόχεια, στην Κύπρο και σε άλλες περιοχές. Από την παράδοση της Εκκλησίας μας ξέρουμε ότι οι Άγιοι Απόστολοι μετακινήθηκαν στον τότε γνωστό κόσμο. Έχουμε προς την Ανατολή, φτάνουμε μέχρι την Ινδία, που εκεί έφθασε ο Απόστολος Θωμάς, όπου υπάρχουν σήμερα τα 5 εκατομμύρια χριστιανών, που βέβαια είναι νεστοριανοί αυτοί οι χριστιανοί της Ινδίας. Έγινε ο χριστιανισμός των Περσών, έτσι. Έχουμε στην Αφρική έχουμε τη δράση του Αποστόλου και Ευαγγελιστού Μάρκου, του Αποστόλου Πέτρου στο Κάιρο, στην παλιά λεγόταν Βαβυλώνα, έτσι, από όπου έγραψε και τις επιστολές του, τις δύο καθολικές επιστολές του. Και έχουμε τους Αποστόλους Σίμωνα και Ναθαναήλ, οι οποίοι κηρύττουν στη Βόρεια Αφρική και φτάνουν μέχρι τη Μαυριτανία, μέχρι τη Δυτική Αφρική. Εκεί ο Απόστολος Ναθαναήλ σταυρώνεται. Ο Απόστολος Σίμων συνεχίζει προς τη Μεγάλη Βρετανία. Ο Απόστολος Ματθίας έρχεται μέχρι την Αιθιοπία. Έρχεται μέχρι, πιστεύουμε, μέχρι τη βόρεια πλευρά της λίμνης Βικτόριας. Μέχρι εκεί ήρθε και ο Απόστολος Θωμάς και από εδώ ο Απόστολος Θωμάς από την Ανατολική Αφρική έφυγε για τις Ινδίες. Έχουμε τη μεγάλη αποστολική περιοδία του Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου στην Βόρεια Μικρά Ασία, θα λέγαμε, Πόντο, Βυθινία, εκεί ιδρύει την Εκκλησία του Βυζαντίου, μετέπειτα Κωνσταντινούπολεως, στην Μακεδονία και από εκεί φεύγει προς το βορρά, περνάει την σημερινή Βουλγαρία, Ρουμανία, την Ουκρανία, γι' αυτό και τον θεωρούν σαν ιδρυτή της Εκκλησίας τους και οι Ρώσοι και οι Σλάβοι. Βέβαια μετά τα χάσανε αυτά, τα ξέχασαν. Ο Απόστολος, οι Μεγάλοι Απόστολοι Κύριλλος και Μεθόδος είναι αυτοί που τους έδωσαν την Ορθόδοξη πίστη. Ο Απόστολος Ανδρέας συνεχίζει μέχρι τη Σκανδιναβία και από τη Νορβηγία κατεβαίνει στην Σκωτία και την Δανία και από εκεί κατεβαίνει Ελλάδα, κατεβαίνει στην Πάτρα όπου και μαρτυρεί. Ο Απόστολος Σίμων, είπαμε, πήγε Βόρεια Αφρική και μετά στις Βρετανικές νήσους. Είναι μεγάλη η παρουσία των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στη Ρώμη, στην πρωτεύουσα. Και οι άλλοι Απόστολοι, ο Απόστολος Φίλιππος στην Φρυγία, όπου μαρτυρεί εκεί στην Ιεράπολη, ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Λουκάς έρχεται στην Ελλάδα, στη Θήβα, και οι άλλοι Απόστολοι σε άλλες περιοχές όπου στάθηκαν από το Άγιο Πνεύμα. Έχουμε τον Απόστολο Θαδαίο που έρχεται στον Κάφκασο, τον Απόστολο Ματθαίο που έρχεται στην περιοχή των Κούρδων σήμερα. Έτσι όλοι και έχουμε την μεγάλη δράση του Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου με κέντρο την πρωτεύουσα της Μικράς Ασίας που ήταν τότε η Έφεσος, όπου ιδρύει τις 7 εκκλησίες προς τις οποίες απευθύνονται και οι 7 επιστολές του Κυρίου προς τον στην Αποκάλυψη. Δεν θέλω να επιμείνω περισσότερο στο θέμα αυτό.
Οι Άγιοι Απόστολοι είναι οι πρώτοι οι οποίοι ξεκινούν την ιεραποστολή της Εκκλησίας μας και είναι μοναδικοί. Σαν τους Αγίους Αποστόλους δεν υπάρχουν άλλοι. Υπάρχουν μάρτυρες σε όλους τους αιώνες, υπάρχουν πατέρες σε όλους τους αιώνες, υπάρχουν όσοι σε όλους τους αιώνες, αλλά Απόστολοι είναι μόνο αυτοί που ήταν μαθητές του Χριστού και έλαβαν το Άγιο Πνεύμα την ημέρα της Πεντηκοστής. Οι άλλοι είναι, είναι ιεραπόστολοι, έτσι, διότι οι Απόστολοι μετέδωσαν αφενός με την Αποστολική πίστη και αφετέρου την Αποστολική διαδοχή, μετέδωσαν την ιεροσύνη, κατέστησαν σε κάθε τόπο, κατέστησαν ιερείς και επισκόπους. Και η Εκκλησία μας ονομάζεται Αποστολική, ακριβώς γιατί εκείνοι οι οποίοι μετέφεραν το μήνυμα του Ευαγγελίου στο τότε γνωστό κόσμο ήταν οι Άγιοι Απόστολοι. Και ονομάζεται Αποστολική η Εκκλησία μας γιατί οι μετέπειτα ακολουθούν την πίστη των Αποστόλων και έχουν την Αποστολική διαδοχή. Και το τρίτο βεβαίως γιατί η Εκκλησία μας κάνει και η Ιεραποστολή. Στην περίοδο των διωγμών που ξεκίνησαν με τον πρώτο διωγμένο, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, τους Αγίους Αποστόλους, τον Άγιο Στέφανο, την περίοδο των διωγμών η Εκκλησία μας αυξάνεται μεν, αλλά πολύ δύσκολα. Δεν είναι ελεύθερη η Εκκλησία να κινηθεί. Ιδρύονται κατά τόπους εκκλησίες με επισκόπους και πρεσβυτέρους και διακόνους, που όμως συχνά διαλύονται από τους διωγμούς. Βέβαια, τους πρώτους τρεις αιώνες που κράτησαν οι διωγμοί, έχουμε και εσωτερικούς διχασμούς που φρέναραν, θα λέγαμε, την ιεραποστολή. Ήταν η μεγάλη αίρεση του γνωστικισμού. Δηλαδή, τι είχε συμβεί. Ο γνωστικισμός είναι το αποτέλεσμα της εισόδου πολλών λαών μέσα στην Εκκλησία μας. Υπήρχε ο γνωστικισμός που ήρθε από τους Εβραίους, δηλαδή όσοι ήταν Εβραίοι που έγιναν χριστιανοί, που κράτησαν κάποια έθιμα εβραϊκά. Και υπήρχαν και πολλοί εκ των εθνικών, οι οποίοι μετέφεραν πολλά από τις προηγούμενες πίστες τους, από τις προηγούμενες θρησκείες τους, μέσα στην Εκκλησία. Έλληνες, Σύριοι και Πέρσες, και κυρίως ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ η Εκκλησία μας και από όσους είχαν φιλοσοφική κατάρτιση, οι οποίοι προσπαθούσαν, μπήκαν μέσα στην Εκκλησία, αλλά δεν αποδέχθηκαν όλα όσα πίστευε η Εκκλησία. Αυτοί προσπαθούσαν, δεν είχαν και καθοριστεί τα δόγματα της Εκκλησίας μας. Όχι ότι δεν πίστευε σωστά η Εκκλησία μας τους τρεις πρώτους αιώνες. Η Εκκλησία μας είχε πάντοτε την ίδια πίστη. Αναγκαζόταν να εκφράσει την πίστη της σε δόγματα όταν αμφισβητεί το. Έτσι λοιπόν, τους πρώτους τρεις αιώνες έχουμε το γνωστικισμό ο οποίος φρενάρει, θα λέγαμε, την ιεραποστολή και δημιουργούνται τα σχίσματα και οι αιρέσεις. Πέντε βιβλία της Καινής Διαθήκης ασχολούνται με το θέμα αυτό. Η Αποκάλυψη. Οι δύο επιστολές του Αποστόλου Πέτρου και οι τρεις επιστολές του Ιωάννου ασχολούνται και του Ιούδα, και η επιστολή του Ιούδα ασχολούνται με τους γνωστικιστές, με τον γνωστικισμό.
με τους γνωστούς, τους Νικολαίτες που ήταν στην Μικρά Ασία και αλλού και που είχαν δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα μέσα στην Εκκλησία μας. Όμως η Εκκλησία προχωρούσε. Ο φοβερότερος ήταν ο διωγμός Επιδεκίου. Γιατί ο Δέκιος έβαλε σαν στόχο την καταδίωξη των επισκόπων. Έλεγε αυτό το οποίο λέγει η Γραφή, πατάξουν τον ποιμένα και διασκορπίσουν τα πρόβατα. Θα χτυπήσουμε τους ποιμένες τους και θα διηθούν οι χριστιανοί. Εν τω μεταξύ η Εκκλησία μας προχωρούσε. Προχωρούσε και μπήκε μέσα στο παλάτι. Μπήκε μέσα στην εξουσία, μέσα στους πολιτικούς, στους συμπληκτικούς, μέσα στο στρατό το ρωμαϊκό. Γινόταν αυτό που σας είπα και την προηγούμενη φορά, όταν άλλαξε η Εκκλησία μας τρόπο ιεραποστολής και είχε σαν μέθοδο το εις προς ένα προσυχθήν. Είναι χαρακτηριστικές οι κατακόμβες της Ρώμης για το πού βρισκόταν η Εκκλησία μας, κάτω από τη γη, κρυφά, μέσα σε διωγμό, κι όμως η Εκκλησία μας αυξανόταν. Υπάρχουν κάποιες στατιστικές που αναφέρονται στο θέμα αυτό. Δεν θέλω να μείνω σε αυτά. Έχουμε κάποια στιγμή έχουμε μια μείωση της Εκκλησίας. Στην αρχή αυξήθηκε, δηλαδή, τον 2ο αιώνα, αλλά από τα μέσα του 3ου αιώνα είχαμε τοπικούς διωγμούς του Δεκίου και του Διοκλητιανού, ήταν γενική διωγμή. Που όμως μέσα στους διωγμούς η Εκκλησία μας αυξανόταν και εκεί έχουμε το εξής φαινόμενο. Αφενός με η Ιεραποστολή να γίνεται από τον καθένα χριστιανό, ο καθένας έκανε και τον άλλον χριστιανό, γιατί θεωρούσαν όλοι οι χριστιανοί τον εαυτό τους σαν Ιεραπόστολο, αλλά και είχαν ιεραποστολικό ζήλο οι χριστιανοί. Και αφετέρου μεγάλη έλξη προς την πίστη μας έπαιξαν δύο γεγονότα. Πρώτον, η αγάπη μεταξύ των χριστιανών, αυτό κυρίως στα αποστολικά χρόνια. Έλεγαν οι ειδωλάτες, κοιτάξτε οι χριστιανοί πώς αγαπιούνται. Αγαπιούνται πριν τα γνωριστούν. Η αγάπη των πρώτων χριστιανών έγινε η αιτία προσέλευσης πολλών ειδωλολατρών στη χριστιανική πίστη. Επίσης, πολύ μεγάλο ρόλο έπαιξαν τα μαρτύρια των χριστιανών. Η καρτερία, η υπομονή και η ομολογία των μαρτύρων μας ήταν η αιτία που προσήλκησαν πάρα πολλούς ειδωλολάτρες στη χριστιανική πίστη. Αυτό το οποίο λέμε ότι ο κάθε Άγιος είναι ένας Ιεραπόστολος, ότι οι μεγαλύτεροι Ιεραπόστολοι είναι οι Άγιοι. Ξεκινάμε με τους Αγίους, με τους μάρτυρες. Οι μάρτυρες, παράδειγμα, έχουμε τον Άγιο Γεώργιο, τον Άγιο Δημήτριο, τον Άγιο Θεόδωρο, έχουμε την Αγία Μαρίνα. Ξέρουμε στην Αγία Μαρίνα ότι μαζί με την Αγία Μαρίνα μαρτύρησαν και 11.000 χριστιανοί που είχαν γίνει χριστιανοί εξαιτίας της Αγίας Μαρίνας. Έχουμε το γεγονός ότι πολλοί γίνονταν χριστιανοί καθώς παρακολουθούσαν τα μαρτύρια των χριστιανών. Αυτό έγινε και με τον Άγιο Γεώργιο και με τον Άγιο Δημήτριο, που ο Άγιος Δημήτριος βεβαίως έκανε και κατήχηση στη Θεσσαλονίκη ενώ ήταν αξιωματικός. Αλλά αυτό γινόταν πάρα πολύ. Γινόταν πάρα πολύ αυτό που λέγαμε, διότι ο κάθε ένας θεωρούσε τον εαυτό του, κάθε χριστιανός, σε οποιοδήποτε επάγγελμα και να ήταν, θεωρούσε τον εαυτό του
η Απόστολο. Περνούν οι πρώτοι τρεις αιώνες, έρχεται ο φοβερότερος διωγμός επί Διοκλητιανού, εκεί μαρτύρησαν οι περισσότεροι χριστιανοί. Υπάρχει μία στατιστική. Κάποιοι λένε ότι μαρτύρησαν 11 εκατομμύρια μάρτυρες τους πρώτους αιώνες. Είναι ένας λογικός αριθμός. Και φτάνουμε στο 313 με το διάταγμα των Μεδιολάνων μετά από το γεγονός της μεταστροφής του Αγίου Κωνσταντίνου. Εκεί είναι ακόμα ένα μεγάλο γεγονός για της προόδου της Εκκλησίας μας. Γι' αυτό ακριβώς και ο Άγιος Κωνσταντίνος ονομάζεται Ισ Απόστολος, διότι εκείνος σταματάει τους διωγμούς και δίνει τα δικαιώματα στους χριστιανούς, στην Εκκλησία, και ο ίδιος γίνεται αιτία να εξαπλωθεί πλέον ελεύθερα η Εκκλησία μας, αναπτύσσοντας την Ιεραποστολή σε όλα τα έθνη. Έφυγε το μεγάλο εμπόδιο που ήταν η διωγμή, και η Εκκλησία μας οργανώθηκε τοπικά. Βέβαια, συνεχίζονται κάποιοι διωγμοί, κυρίως στην Περσία, όπου έχουμε πάρα πολλούς διωγμούς, και σε κάποιες άλλες περιοχές. Οι τελευταίοι μάρτυρες θεωρούνται ότι είναι οι 40 μάρτυρες. 40 μάρτυρες που μαρτύρησαν στη Σεβάστια της Μικράς Ασίας θεωρούνται ότι είναι οι τελευταίοι μάρτυρες, γι' αυτό ακριβώς και το Ευαγγέλιο το οποίο διαβάζεται είναι εκείνη η παραβολή με τον εργατών του Αμπελώνος, που άλλοι ήρθαν στην αρχή και άλλοι ήρθαν το βράδυ. Θέλοντας να πούν ότι δεν έχει σημασία που είναι τελευταίοι μάρτυρες οι Άγιοι 40 μάρτυρες, αλλά και είναι μεγάλο το παράδειγμά τους. Σταματούν οι διωγμοί και η Εκκλησία ελεύθερη εξαπλώνεται. Είναι η περίοδος που εξαπλώνεται στα όρια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, σε Δύση και Ανατολή. Ο Άγιος Κωνσταντίνος το 313 με το διάταγμα των Μεδιολάνων δίνει ίσα δικαιώματα στους χριστιανούς και τους αναγνωρίζει σαν Ρωμαίους πολίτες. Ο Μέγας Θεοδόσιος κλείνει τους ιδωλατρικούς ναούς. Τη Φιλοσοφική Σχολή των Αθηνών, που ήταν το κέντρο της ιδωλολατρίας, και καταργεί τους Ολυμπιακούς Αγώνες, οι οποίοι Ολυμπιακοί Αγώνες δεν καταργήθηκαν σαν αθλήματα, αλλά καταργήθηκαν διότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες γινόντουσαν στο όνομα των Θεών. Ο Αυτοκράτορας Ιουστινιανός παίρνει μέτρα κατά της ιδωλολατρίας, βάζει τη χριστιανική διδασκαλία στους νόμους του κράτους και ασκεί ιεραποστολικό έργο. Εδώ λοιπόν θέλω να πούμε για τις ιεραποστολικές μορφές της περίοδου από τον 4ο μέχρι τον 6ο αιώνα. Μεγάλες ιεραποστολικές μορφές είναι πρώτα-πρώτα ο Άγιος Ιλαρίων της Γάζας. Ο Άγιος Ιλαρίων ήταν από την Αίγυπτο, έρχεται στην Παλαιστίνη και στη Γάζα, οργανώνει κοινόβιο με 2.000 μοναχούς. Οι 2.000 αυτοί μοναχοί έκαναν ιεραποστολή. Γι' αυτό ακριβώς και γρηγορότερα από όλη την Παλαιστίνη οργανώνεται εκκλησιαστικά η περιοχή της Γάζας και αποκτά επίσκοπο. Πολλοί ιδωλολάτρες που τον επισκέπτονταν στο μοναστήρι εντυπωσιάζονταν από την αγιασμένη ζωή του. Βλέπουμε τώρα, προηγουμένως έκαναν ιεραποστολή οι μάρτυρες, τώρα κάνουν ιεραποστολή οι μοναχοί. Θα πούμε περισσότερα πράγματα στην τρίτη ενότητα για τη σχέση του μοναχισμού με την ιεραποστολή, όπου βλέπουμε κυρίως τους μοναχούς να κάνουν ιεραποστολή και βλέπουμε τον Άγιο Ιλαρίωνα της Γάζας.
Βεβαίως είχε προηγηθεί ο Άγιος Πορφύριος επίσκοπος Γάζης από τη Θεσσαλονίκη, που ήταν στη Γάζα επίσκοπος. Εκείνος είχε με την ιεραποστολική του δράση οργάνωσε πάρα πολύ καλά την Ιεραποστολή και διέδωσε την Ορθοδοξία μας. Αναπτύσσεται ο μοναχισμός εκεί στην Παλαιστίνη. Είπαμε ο Άγιος Ιλαρίων που κάνει και Ιεραποστολή. Έκανε το εξής. Αφενός μεν, όπως είπαμε, εντυπωσίαζε η αγιασμένη ζωή τους ειδωλάτρες οι οποίοι γινόντουσαν χριστιανοί, επιπλέον άφηνε επίτηδες τους μοναχούς να έρχονται σε επικοινωνία με τους κατοίκους των γύρω χωριών και να, με αποτέλεσμα, όσοι ζούσαν γύρω από το μοναστήρι, να γίνουν χριστιανοί. Η ιεραποστολική δράση του διαδόθηκε και στα χωριά, στην έρημο της Κάδης και στην Νότια Παλαιστίνη. Στην περίπτωση αυτή βλέπουμε τη σχέση που έχει ο μοναχισμός με την ιεραποστολή. Μια μεγάλη ιεραποστολική μορφή της πρώτης περίοδου, από τον 4ο μέχρι τον 6ο αιώνα, είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Ο Ιερός Χρυσόστομος ξεκίνησε την ιεραποστολή ήδη από την Αντιόχεια σαν πρεσβύτερος και έφερε πλήθη ειδωλολατρών στην Ορθόδοξη πίστη. Αυτό το ιεραποστολικό το έργο το συνέχισε στην Κωνσταντινούπολη, διότι ερχόμενος στην Κωνσταντινούπολη δεν ήταν όλοι χριστιανοί, ήταν οι περισσότεροι ειδωλολάτρες. Και η δράση η μεγάλη του μεγάλου πατέρα μας ήταν η αιτία της μεταστροφής πολλών ειδωλολατρών στην χριστιανική πίστη. Επιπλέον οργανώνει οι ιεραποστολές. Οργανώνει τις ιεραποστολές στη Φινίκη, στο σημερινό Λίβανο. Στέλνει ιεραποστόλους στους Σκήθες, στην περιοχή σήμερα της Μολδαβίας, θα λέγαμε. Μεταστρέφει τους Γότθους στην Ορθοδοξία. Οι Γότθοι ήταν αριανοί και ήταν μισθοφόροι στον Βυζαντινό στρατό, κυρίως από τον Θεοδόσιο το Μέγα. Αυτοί οι Γότθοι κατοικούσαν έξω από τα τείχη της Κωνσταντινούπολης. Συν το χρόνο μπήκαν και μέσα στην πόλη και κατοικούσαν και τότε ο Ιερός Χρυσόστομος δημιουργεί ενορία Γότθων, όπου τελεί το η Θεία Λειτουργία στη γλώσσα των Γότθων και εκείνος κάνει επισκέψεις και στους Γότθους στρατιώτες που ήταν στρατοπεδευμένοι και ζούσαν έξω από τα τείχη της Κωνσταντινούπολης και αρχίζει ο χριστιανισμός, η μεταστροφή των Γότθων στην Ορθοδοξία. Αποκόπτονται, φεύγουν από τον αριανισμό. Τότε χειροτονεί τον Ουλφίλα, επίσκοπο, και τον στέλνει στους Γότθους, στην περιοχή της Κρυμαία, στην περιοχή της σημερινής Ουκρανίας. Εκεί λοιπόν ξεκινάει η ιεραποστολή και η μεταστροφή των Γότθων στην Ορθοδοξία. Επίσης έχουμε την οργάνωση της ιεραποστολής στην Περσία. Μετά από τον διωγμό που έγινε στην Περσία και είχαν μαρτυρήσει πολλοί χριστιανοί, είχαν μαρτυρήσει πολλοί επίσκοποι και είχε διαλυθεί η εκκλησία μας στην Περσία, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος χειροτονεί επίσκοπο και τον στέλνει στην Περσία, όπου ξανααναστηλώνει τους ναούς, ξαναοργανώνουν την εκκλησία μας
την πολύπαθη εκκλησία μας της Περσίας. Αυτό το έργο το ιεραποστολικό, ο Ιερός Χρυσόστομος, το συνεχίζει και κατά τη διάρκεια της εξορίας του. Υπάρχουν επιστολές που έστελνε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος από την εξορία. Υπάρχει ένα βιβλιαράκι που έχει εκδώσει η Αποστολική Διακονία που λέγεται «Η Αποστολή από την Εξορία», όπου ο Ιερός Χρυσόστομος αγωνιά για τις ιεραποστολές που είχε οργανώσει. Τι γίνονται. Προσπαθεί να στείλει πρόσωπα, να προσπαθεί να στείλει χρήματα, οικονομικά μέσα. Μάλιστα, έρχεται ο ίδιος βρισκόμενος στην Καπαδοκία, στην εξορία του, έρχεται σε επικοινωνία με τους ιεραποστόλους της Φινίκης, οι οποίοι τον επισκέπτονται εκεί και αυτό δείχνει το μεγάλο ενδιαφέρον του Ιερού Χρυσοστόμου για την Ιεραποστολή. Έτσι λοιπόν μια μεγάλη μορφή, ιεραποστολική μορφή της πρώτης περίοδου της ιστορίας της Ιεραποστολής είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος που κάνει οργανωμένη Ιεραποστολή. Βεβαίως και όλοι οι άλλοι πατέρες, και ο Μέγας Βασίλειος, και ο Αρισγόρος ο Θεολόγος και οι άλλοι πατέρες κάνουν Ιεραποστολή και μεταστρέφουν πλήθη ειδωλατρών στην χριστιανική πίστη. Εν τω μεταξύ βέβαια έχουμε και τις αιρέσεις, τον αριανισμό και χίλια δυο άλλα τα οποία παρουσιάστηκαν. Όμως η Εκκλησία προχωράει. Μια άλλη μορφή ιεραποστολική μέχρι τον 6ο αιώνα είναι ο Αυτοκράτορος Ιουστινιανός. Στα χρόνια της βασιλείας του εκχριστιανίζονται οι Ούνοι. Και μάλιστα ο βασιλιάς τους βαπτίζεται στην Κωνσταντινούπολη. Επίσης εκχριστιανίζονται οι Γερμανοί έρουλοι και βαπτίζεται ο βασιλιάς τους στην Κωνσταντινούπολη από τον ίδιο τον Αυτοκράτορα. Εκχριστιανίζονται οι φυλές του Καυκάσου. Τότε επί Ιουστινιανού. Βεβαίως η Αποστολή στον Καύκασο ξεκίνησε με την Αγία Νίνα, την πρώτη ξαδέλφη του Αγίου Γεωργίου. Ίσως το έχουμε ξαναπεί αυτό, έτσι. Η Αγία Νίνα, η οποία πιάστηκε αιχμάλωτη από τους Ήβυρες, οι Ήβυρες είναι οι σημερινοί Γεωργιανοί. Λεγόντουσαν Ήβυρες γιατί κατοικούσαν στην Ιβυρία. Και εκεί η Αγία Νίνα, που πιάστηκε αιχμάλωτη, θεραπεύει το βασιλιά των Ιβύρων και γίνεται η αιτία να εχριστιανιστεί ολόκληρος ο λαός των Ιβύρων και επειδή μιλούσε πολύ για τον ξάδελφό της, τον Άγιο Γεώργιο, τόσο αγάπησαν τον Άγιο Γεώργιο που ονομάστηκαν Γεωργιανοί και η χώρα τους Γεωργία. Έχουμε δηλαδή την είσοδο του χριστιανισμού στον Καύκασο, είχαμε τον χριστιανισμό των Αρμενίων, οι οποίοι είχαν γίνει πολύ νωρίς χριστιανοί και ήταν, η Αρμενία ήταν το πρώτο χριστιανικό κράτος. Ήταν εκεί έγινε ο πρώτος χριστιανός βασιλιάς από τον Άγιο Γρηγόριο, το φωτιστή των Αρμενίων. Έτσι. Επί Ιουστινιανού έχουμε μεγάλη αύξηση του χριστιανισμού στη Βόρεια Αφρική. Μάλιστα, αναφέρεται ότι ο Ιουστινιανός οργάνωσε τις ιεραποστολές κατά μήκος του Νείλου και έχουν γίνει ανασκαφές μάλιστα μέχρι την Αιθιοπία και δεξιά και αριστερά του Νείλου βρέθηκαν χριστιανικές εκκλησίες, χριστιανικές κοινότητες, οι οποίες είχαν εκχριστιανιστεί από τον Ιουστινιανό. Στην Περσία έδρασε ιεραποστολικά ο διάκονος Βενιαμίν. Τον 4ο αιώνα είχε γίνει μεγάλος διωγμός
που κράτησε 40 χρόνια και μαρτύρησαν 46.000 χριστιανοί. Με κέντρο την Κτισιφόντα, που είχε 5 Μητροπόλεις, 30 Επισκοπής και πολλά μοναστήρια. Στο Ιράκ και στη Μεσοποταμία είχαμε μεγάλη αύξηση της εκκλησίας μας. Έδρασε κυρίως ο Ιεραπόστολος ο Πυθίων. Τον 3ο αιώνα και μετά είχε δημιουργηθεί μία αυτόνομη εκκλησία στην Ιεμένη. Είναι η λεγόμενη εκκλησία του Ομάρ, η οποία όμως εκκλησία της είχαν επισκοπές, είχαν μοναστήρια, που όμως αυτή η εκκλησία εξαφανίστηκε με έναν διωγμό που έγινε από τους Εβραίους. Εκεί έχουμε το μαρτύριο του Αγίου Αρέθα. Ήταν άγριοι διωγμοί. Μαζί με τον Άγιο Αρέθα γιορτάζουν 2.900 τόσοι χριστιανοί, οι οποίοι μαρτύρησαν εκεί στην Ιεμένη. Έχουμε μεγάλη διάδοση του χριστιανισμού στην Χερσόνησο της Αραβίας. Εκτός από την Ιεμένη, είχαμε και σε άλλες περιοχές, κυρίως στους Άραβες δηλαδή, που κυρίως οι αραβικές φυλές έγιναν χριστιανοί πρώτα-πρώτα από τον Άγιο, λέγεται από τον Άγιο Σιμεών το Στυλίτη, οι οποίοι έφθαναν με τα καραβάνια τους μέχρι τη Συρία και εκεί οι Άραβες είχαν γίνει χριστιανοί. Για τον χριστιανισμό των Αράβων είχε ενδιαφερθεί και ο Ιερός Χρυσόστομος. Τον 5ο αιώνα εχριστιανίζονται μεγάλες φυλές των Αράβων από τον Άγιο Ευθύμιο. Τον Άγιο Ευθύμιο το Μέγα, στην Παλαιστίνη. Αναφέρεται αυτό, το βλέπουμε μέσα στο βίο του. Για τον Άγιο Σιμεών τον Στυλίτη, θέλω να τονίσω ότι έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση η άσκησή του από ένα στήλο. Ο Άγιος Σιμεών ο Στυλίτης δεν πήγαινε σε κάποιες περιοχές να διδάξει, μένοντας στον στήλο του, μαζευόντουσαν πλήθος ανθρώπων και εκεί από τον στήλο ο Άγιος Σιμεών δίδασκε. Χρησιμοποίησε το στήλο του δηλαδή για άμβονα. Είναι θαυμαστά γεγονότα αυτά, είναι ένας πλούτος στην ιστορία της Ιεραποστολής, δείχνει πώς οι Άγιοι είναι η μεγαλύτερη Ιεραπόστολη. Και οι μάρτυρές μας στους πρώτους αιώνας και οι ασκητές μας. Και η σχέση του μαρτυρού με την Ιεραποστολή και η σχέση του μοναχισμού με την Ιεραποστολή. Στην Αιθιοπία ο χριστιανισμός είχε διαδοθεί από τους πρώτους αιώνες. Έχουμε τον Υπουργό των Οικονομικών, έτσι, τον Ευνούχο της Βασίλισσας της Κανδάκης, που λέγεται ότι όταν γύρισε στην Αιθιοπία ο Υπουργός αυτός, που είχε βαπτιστεί από τον Άγιο, τον Απόστολο Φίλιππο, τον Διάκονο, ήρθε στην Αιθιοπία και έκανε χριστιανή την Κανδάκη. Όμως φαίνεται υπήρξαν διωγμοί και εκεί, εξισθένησε ο χριστιανισμός. Εκείνοι οι οποίοι αναζωπήρωσαν το χριστιανισμό στην Αιθιοπία ήταν τα αδέλφια Εδέσιμος και Φρουμέντιος. Ο Άγιος Φρουμέντιος χειροτονήθηκε από το Μέγα Αθανάσιο, επίσκοπος Αιθιοπίας. Υπάρχει μια ολόκληρη διήγηση για το θέμα αυτό. Τα δύο αδέλφια
ταξίδευαν στην Ερυθρά Θάλασσα και κάποια στιγμή το πλοίο τους ναυάγησε και βρέθηκαν στην Αιθιοπία. Ερχόμενοι στην, είχαν συλληφθεί από τους Ιθαγενείς και εκεί κατάφεραν οι δύο αυτοί χριστιανοί να διαδώσουν τη χριστιανική πίστη στους Αιθίωπες. Όμως δεν ήταν λαϊκοί. Δεν είχαν καμιά άλλη θέση μέσα στην Εκκλησία. Ήρθαν τότε στην Αλεξάνδρεια και αναφέρουν στο Μέγα Αθανάσιο ότι αυτό και αυτό συμβαίνει στην Αιθιοπία. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για τη χριστιανική πίστη και τότε ο Μέγας Αθανάσιος χειροτονεί τον Φρομέντιο Επίσκοπο Αιθιοπίας. Και ξεκινάει ο εκχριστιανισμός των Αιθιώπων που είναι ο πρώτος λαός που γίνεται χριστιανικός και παραμένει μέχρι σήμερα. Επίσης και οι Κόπτες στην Αίγυπτο είχαν γίνει. Θα μιλήσουμε για το θέμα αυτό του χριστιανισμού των Κοπτών όταν θα αναφέρουμε την δράση των μοναχών στην Αίγυπτο και του Αγίου Αντωνίου και του Αβά Απολλώ και του Αγίου Μακαρίου του Αιγυπτίου, που έγινε, ο Άγιος Μακάριος Αιγύπτιος έγινε μεγάλη αιτία να διαδοθεί η χριστιανική πίστη. Ο Άγιος Παχώμιος επίσης και άλλοι πατέρες ασκητές, οι οποίοι έγιναν μεγάλοι ιεραπόστολοι. Την εποχή εκείνη γίνεται και ο χριστιανισμός στην Νουβία και στο Σουδάν. Σήμερα βλέπουμε ότι στην Νουβία ακόμη υπάρχει χριστιανική πίστη. Η Νουβία ήταν ενωμένη παλιά με το Σουδάν και ξέρετε που έγινε ο πόλεμος. Νομίζω πάλι έχουμε διακοπή. Περιμένουμε λιγάκι να επανασυνδεθεί ο γέροντας. Σήμερα δυστυχώς είναι πολύ δύσκολη η επικοινωνία μας με την Κούμπα στην Τανζανία. Ελπίζω οι γέροντες εκεί με τον βοηθό του να καταφέρουν να επανασυνδεθούν, να περιμένουμε πάλι 2-3 λεπτά. Ανοίξει το μικρόφωνο σας, γέροντα. Ναι, εντάξει. Να είναι ο Ειρηναίος εδώ. Αυτή τη στιγμή φωνάζει ο ημάμης. Και έκλεισε, έπεσε το σύστημα. Σε όλη την Μπουκόμπα αυτή τη στιγμή αντιχούν οι κραυγές στο ημάμι. Ακούγονται μέχρι εδώ. Λοιπόν, συνεχίζουμε.
Λέγοντας ότι έχουμε την ίδρυση, την διάδοση της Εκκλησίας μας στους πρώτους αιώνες και αναφέραμε οι αποστολικές μορφές και περιοχές όπου διαδόθηκε η χριστιανική πίστη. Μπορώ να δεχθώ ερωτήσεις τώρα. Ναι, κύριε Σαββόπουλο. Την ευχή σας, Θεοφιλέστατε. Είπαμε ότι οι μάρτυρες είναι οι Ιεραπόστολοι. Και μάλιστα είπατε ότι και οι χριστιανοί θεωρούσαν τον εαυτό τους Ιεραπόστολο εκείνα τα χρόνια. Όμως κρυβόντουσαν παράλληλα και δεν μπορούμε να πούμε ότι οι χριστιανοί, μάλλον μπορούμε να πούμε ότι οι χριστιανοί τότε και οι σημερινοί κρυφοχριστιανοί διαπράττουν αμαρτία. Επειδή κρύβονται. Υπήρχε μία καθοδήγηση από την Εκκλησία να μην πέφτουν στο μαρτύριο από μόνοι τους. Να μην εκτίθενται. Να μην προκαλούν το μαρτύριο. Βέβαια, έχουμε στους βίους των Αγίων πολλούς οι οποίοι προκάλεσαν το μαρτύριό τους. Έτσι, όταν πήγαιναν την ώρα που γινόντουσαν δολατικές τελετές, ο Άγιος Γόρδιος, ας πούμε. Την ώρα που γινόντουσαν τελετές, οι δολατικές, που πάει στο χώρο και ομολογεί την πίστη του ή γκρεμίζει τα είδωλα. Είχαμε αυτά αλλά αυτό ο κανόνας ήταν ότι έπρεπε να αποφεύγουν το μαρτύριο, γιατί δεν ήξερε η Εκκλησία αν όλοι θα αντέξουν στο μαρτύριο. Και πρέπει να πούμε ότι είχαμε πάρα πολλούς πεπτοκότες. Υπήρξε ολόκληρο θέμα. Πολλοί, εμείς προβάλλουμε βεβαίως τους μάρτυρές μας και την ηρωική περίοδο των τριών πρώτων αιώνων, όμως δεν πρέπει να κρύψουμε ότι υπήρξαν και πολλοί οι οποίοι αρνήθηκαν την πίστη τους και πολλοί οι οποίοι αρνήθηκαν την πίστη τους και μετεστράφησαν μετά. Δηλαδή, είναι οι λεγόμενοι πεπτοκότες ή λάψη που δημιούργηθηκε ολόκληρο θέμα στην Εκκλησία και δημιουργήθηκε το λεγόμενο Νοβατιανό σχίσμα, διότι η μεν Εκκλησία δεχόταν τους πεπτοκότες, δηλαδή εάν κάποιος είχε πέσει, είχε αρνηθεί το Χριστό και μετανοούσε, ομολογούσε την αμαρτία του, ομολογούσε την μετάνοιά του, γινόταν δεκτός με χρίσμα. Όμως η Εκκλησία της Αφρικής, η Εκκλησία της Καρθαγένης, της Καρχιδόνας, της Βορείου Αφρικής, δεν δεχότανε αυτό, δεν το δεχότανε. Λέει, όχι, εφόσον αρνήθηκαν την πίστη τους, δεν μπορεί να γίνουν δεκτοί. Εκεί υπήρξε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα και έγινε σχίσμα στην Εκκλησία. Άλλοι ήταν με το μέρος του Νοβατίου, του Νοβάτου, του Επισκόπου, και άλλοι ήταν πιο ελαστικοί. Έλεγαν, ας δεχτούμε τους πεπτοκότες πίσω μετά από την πτώση τους. Εδώ ο Απόστολος Πέτρος και αρνήθηκε το Χριστό και ο Κύριος τον δέχθηκε πίσω, εφόσον μετανόησε. Άρα και αυτό ήταν. Οι κρυπτοχριστιανοί που υπήρξαν στα χρόνια της τοκοκρατίας, δεν ήταν κρυπτοχριστιανοί αυτοί. Δηλαδή δεν, οι κρυπτοχριστιανοί, οι γνωστοί που ήταν στην Μικρά Ασία, στα Βαλκάνια, μέχρι πρώτος φέτα στην Αλβανία, στον Πόντο, παρουσιαζόντουσαν σαν μουσουλμάνοι εξωτερικά και
κρυφά πίστευαν στον Χριστό. Οι πρώτοι όμως χριστιανοί δεν ήταν έτσι. Δεν παρουσιάζονταν σαν ειδωλολάτρες. Και από μέσα τους είχαν τη χριστιανική πίστη. Αλλά δεν ομολογούσαν άκερα. Δηλαδή, ήταν χριστιανοί χωρίς να λένε «Είμαι χριστιανός». Αυτό το βλέπουμε και στους 40 μάρτυρες. Ότι μέχρι τότε δεν είχαν πει ότι είναι χριστιανοί. Αλλά όταν ή ο Άγιος Γεώργιος, όσο ήταν αρχηγός του στρατού και νικούσε, και ο Άγιος Δημήτριος το ίδιο, και νικούσε ο Ρωμαϊκός στρατός, δεν έλεγαν ότι είναι χριστιανοί. Όταν όμως του ζήτησαν, τον Άγιο Γεώργιο ζήτησαν ο ίδιος ο αυτοκράτορας, ζήτησε να πάει να διώξει τους χριστιανούς και λέει «Όχι, είμαι χριστιανός». Ο Άγιος Δημήτριος το ίδιο, αρχηγός του στρατού. Το ίδιο οι 40 μάρτυρες. Από τον Λυκίνιο, ο οποίος είχε υπογράψει με τον Άγιο Κωνσταντίνο το διάδεγμα των Μεδιολάνων, ότι σέβεται τους χριστιανούς και δεν το σεβάστηκε, γύρισε πίσω στη Μικρά Ασία και θανάτωσε τους 40 μάρτυρες. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι ναι, οι μάρτυρες μας είναι οι μεγαλύτεροι ιεραπόστολοι και το μαρτύριό τους προκάλεσε μεγάλο θαυμασμό και προσήλκησε πλήθος από ειδωλολάτρες. Η Αγία Κατερίνα, με το μαρτύριό της, προσήλκησε τη βασίλισσα, τη γυναίκα του Μαξέντιου που τον κατεδίωκε, τον στρατηγό τον Πορφύριο, τους 500 στρατιώτες, τους 150 σοφούς με τους οποίους ήρθε σε διάλογο. Μία 18χρονη κοπέλα, η Αγία Κατερίνα, και είχε τέτοια επιρροή, έκανε τέτοια αποστολή. Ευχαριστώ. Γι' αυτό και τους θαυμάζουμε. Τους θαυμάζουμε. Ευχαριστούμε, Ελευθερία. Ο κύριος Τσαβδαρής. Την ευχή σας, Γέροντα. Του κύριο και Ευάγγελα. Εγώ θα ήθελα να κάνω μία ερώτηση που συνδέεται και με την προηγούμενη ενότητα του μαθημάτων και δεν πρόλαβα να την κάνω. Και με τα σημερινά, ναι. Όμως, μας είχατε πει ότι πολλοί σας λένε ότι αργείτε να πάτε. Εσείς τους απαντάτε ότι πρέπει να προηγηθεί ο Χριστός για να έρθουμε. Δεν μπορούμε να έρθουμε μόνοι μας, ας πούμε. Και θέλω να ρωτήσω, ποια είναι τα χαρακτηριστικά όπου κάνουν ένα πατριαρχείο ή μια επισκοπή να στείλει ιεραποστόλους και γιατί αποφασίζεται ένα συγκεκριμένο χρονικό σημείο. Ενώ εδώ μας είπατε σήμερα ότι από την αρχή πολλά σημεία εκχριστιανίστηκαν. Αλλά βλέπουμε ότι δεν έχουν χριστιανούς πολλά από αυτά τα μέρη τώρα. Ναι. Όλα αυτά. Ευχαριστώ. Διότι υπήρχαν οι διωγμοί. Υπάρχουν τα εμπόδια. Τότε ήταν εύκολη κυρίως η διάδοση της ορθόδοξης πίστης, της χριστιανικής πίστης, στα όρια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, όπου υπήρχε ένα κράτος και μία γλώσσα. Αυτό ήταν πάρα πολύ ευνοϊκό για την διάδοση του χριστιανισμού. Και βεβαίως και ο ζήλος των χριστιανών, που αξιοποίησαν αυτό οι Άγιοι Απόστολοι, όχι ο Απόστολος Παύλος, που γύρισε τόσα μέρη, περνούσε από τόπο σε τόπο χωρίς να υπάρχουν σύνορα. Άρα, γι' αυτό και λέμε και όλοι οι ιστορικοί και οι μελετητές και όλοι λέμε ότι τότε έπρεπε να έρθει ο Χριστός. Ήρθε ο Χριστός στην κατάλληλη στιγμή, τότε που υπήρχε μία αυτοκρατορία, αναφέρεται και στα τροπάρια των Χριστουγέννων, ότι τότε που ήρθε ο Χριστός υπήρχε μόνο μία βασιλεία. Και βλέπουμε λοιπόν ότι δεν μπορεί παντού και πάντοτε να προχωρήσει το Ευαγγέλιο εάν δεν θέλει ο Χριστός, εάν δεν υπάρχουν, ας το πούμε έτσι, κατάλληλες συνθήκες. Και πώς να κάνουμε εμείς οι Ορθόδοξοι, να σου απαντήσω, Ευάγγελε, πώς να κάνουμε
η Αποστολή οι Έλληνες, που ήμασταν 500 χρόνια σκλαβωμένοι κάτω από τους Τούρκους. Εδώ κινδυνεύαμε να χαθούμε εμείς. Γινόντουσαν τόσοι εξισλαμισμοί στην τουρκοκρατούμενη χριστιανοσύνη και μέχρι σήμερα τα τέσσερα πατριαρχία μας, Κωνσταντινούπολη, Αλεξάνδρεια, Αντιόχεια και Ιεροσόλυμα είναι μέσα σε μουσουλμανικά κράτη. Έχουμε τη μεγάλη αυτή απειλή εδώ και 13 αιώνες, το Ισλάμ, που κατέστρεψε το χριστιανισμό της Ανατολής, εξαφάνισε το χριστιανισμό από τη Βόρεια Αφρική, από τη Μέση Ανατολή. Και εμείς τόσα χρόνια σκλαβωμένοι, πώς να κινηθούμε. Επίσης, τα τελευταία 70 χρόνια, οι ανατολικές εκκλησίες, οι ορθόδοξες εκκλησίες της Ρωσίας και στα ανατολικά, πώς να κάνουν ιερή αποστολή. Πριν έκαναν. Οι Ρώσοι έκαναν. Θα το αναφέρουμε σε μια άλλη ενότητα, όταν θα αναφερθούμε στην ιερή αποστολή των Ρώσων που έγινε το 19ο αιώνα. Άρα λοιπόν, βλέπουμε ότι δεν είναι ούτου θέλοντος, ούτου τρέχοντος, αλλά το ενεργούντος Θεού. Και αυτό το οποίο αναφέρει στο τελευταίο στίχο του Ευαγγελίου, ο Ευαγγελιστής Μάρκος, ότι του Κυρίου συνεργούντος και του Λόγου βεβαιούντος. Έτσι. Του Κυρίου συνεργούντος, αλλιώς δεν μπορεί να γίνει η Ιερή Αποστολή. Εάν πάμε να κάνουμε ανθρώπινα να κάνουμε την προσπάθεια, θα αποτύχουμε. Και δεν θα προχωρήσουμε. Ευχαριστώ, Ευάγγελε. Πατήρ Αντώνιος. Γέροντα, κάποια στιγμή είπατε ότι υπήρχαν χριστιανοί οι οποίοι ναι μεν ήταν χριστιανοί, αλλά απ' την άλλη πίστευαν και άλλα πράγματα και ιδεολογικά μέσα την παλιά τους πίστη και όλα αυτά. Αυτό θεολογικά λέγεται συγκριτισμός, το οποίο βέβαια περιφραστικά το είπατε, ναι. Απλά δεν το είπατε τον όρο και έτσι απλά το αναφέρω, ναι. Το ένα. Το δεύτερο είναι όντως, ας πούμε, ανθρωπίνως μας πιάνει θλίψη όταν βλέπεις τόσες ένδοξες επισκοπές Μητροπόλης παλαιότερα, που πλέον δεν υπάρχουν, αλλά λέει ο Χριστός μας ο ίδιος ότι πύλε άδου ου κατεσχύσουν αυτή την εκκλησία. Και όμως, ας πούμε, βλέπεις ότι δεν έχουν μείνει πλέον χριστιανοί σε αυτά, αλλά το είπατε βέβαια για ποιο λόγο, για το Ισλάμ και όλα αυτά και διωγμή. Και τότε υπήρχαν διωγμή στην πρώτη εκκλησία, αλλά βλέπαμε ότι ένας έφευγε 100 πίστευαν. Ενώ τώρα η αλήθεια είναι ότι υπάρχει αυτό το πράγμα το οποίο δεν αναπληρώνεται εύκολα. Και τώρα βέβαια προσπαθεί η σύγχρονη Αποστολή να ξαναπληρώσει, να ξαναφέρει την πίστη εκεί. Αλλά βέβαια αυτό θέλει χρόνο, τόπο και όταν θέλει ο Θεός. Έτσι, όπως είπατε, ο Θεός ενεργεί και εμείς ό,τι μπορούμε. Απλά έτσι το αναφέρω αυτά τα δύο. Αν θέλετε, σχολιάσετε κάτι σε αυτό. Ναι, απλώς να πω ότι να μην χαθεί όμως η Αποστολική συνείδηση. Οπότε να είμαστε έτοιμοι. Ανθρωπίνος. Αυτό είναι το έργο του Θεού. Το δικό μας το έργο είναι να είμαστε πάντοτε έτοιμοι. Πάντοτε να ασκούμε ιεραποστολή και η ιεραποστολή δεν είναι μονάχα η εξωτερική. Έτσι. Δεν είναι να φύγουμε από τον τόπο μας. Είναι και να αυξήσουμε την ποιότητα. Είναι και η εσωτερική. Έτσι. Διότι όταν υπάρχει εσωτερική ιεραποστολή, όταν υπάρχει αύξηση της ποιότητας των τοπικών εκκλησιών, των ενωριών, των επισκοπών, των μοναστηριών, τότε υπάρχει και σαν ευλογία δίνεται από τον Κύριο η άσκηση ιεραποστολής. Και αυτό το βλέπουμε, ότι λίγα χρόνια μετά από τον εμφύλιο πόλεμο που είχαμε στην Ελλάδα, μετά το 49, πέρασε μια δεκαετία, ξαναοργανώθηκε η Ελλάδα, ξαναοργανώθηκε η Εκκλησία μας και βλέπετε τη δεκαετία του 60 ξεκινάει η Ιερή Αποστολή, η σύγχρονη Ιερή Αποστολή. Κυρία Χρυσανθακοπούλου. Πανιερότατε, ευλογείτε. Κύριος. Πλούτος και σήμερα ο λόγος σας και μας εξάπτει διάφορα θέματα να ρωτήσουμε. Τα σημειώνω εγώ, ό,τι μπορώ σημειώνω, ό,τι προλαβαίνω.
Αυτό που έτσι από την αρχή των αυτής της εργασίας με απασχολεί είναι η μέθοδοι κατήχησης, που πόσο ταχύτατα γίνεται, δηλαδή γίνονται γεγονότα, διωγμοί, οτιδήποτε, κάποιοι πιστεύουν, έρχονται, αλλά πόσο οργανωμένη είναι η Εκκλησία, ας πούμε, οι κατηχητές, για να φέρουν και να σταθεί η πίστη αυτών των ανθρώπων που είναι καινούργοι. Αυτό για μένα είναι το ερώτημα από την αρχή και το ξαναφέρνω. Το δεύτερο, σε όλη αυτή την ιστορία που είπατε, πρέπει να υπάρχουν μάλλον διαφορετικά. Δηλαδή, αυτό με τους μάρτυρες είναι, δεν χρειάστηκε καν κατήχηση. Είναι μάλλον η εξαίματος που βαφτίζεται εξαίματος και φεύγει για τον ουρανό, ας πούμε. Και ο μάρτυρας και αυτός που πιστεύει αμέσως. Αλλά στις άλλες περιπτώσεις που υπάρχει περίοδος που υπάρχει χρόνος για να φτιαχτεί εκκλησία, ενωρία, αυτό, φαντάζομαι ότι αυτό είναι μια... Η δεύτερη έτσι, ερώτηση είναι, είμαστε στην εποχή της αποστασίας και νομίζω ότι μάλλον οι Ιεραπόστολοι προσαρμόζονται σε αυτό, γιατί είναι φοβερή αυτή, είναι άλλου τύπου αντίσταση τώρα και οι δυνάμεις, όπως έλεγε και ο Απόστολος Παύλος, τώρα οι δυνάμεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε δεν είναι άνθρωποι, αλλά είναι δαιμονικές δυνάμεις. Και άρα αυτός που θα καλεστεί από τον Κύριο ουσιαστικά θα επανδρωθεί και με άλλες... άλλου τύπου γνώσεις και ας πούμε, αρετές για να μπορέσει να έρθει αντιμέτωπος. Γιατί δεν είναι απλά κατηχούμε ή λέμε πέντε πράγματα και τον φέρουμε τον άνθρωπο. Τώρα έχει να αντιμετωπίσει και αυτός μόλις τον αφήσεις, έχει να αντιμετωπίσει με δυνάμεις άλλου τύπου, ας πούμε, που είναι και υπερβατικές, δεν είναι. Αυτό να μην το τραβάω πολύ. Αυτές οι δύο είναι κατανοητές οι ερωτήσεις μου. Στο πρώτο ήθελα να πω ότι και η δική μας η πτώση της ποιότητας των χριστιανών και η χαλαρότητα, η χλιαρότητα της πίστεως από κληρικούς και λαϊκούς φέρνει σαν αποτέλεσμα την παρακμή. Η παρακμή φαίνεται. Λέμε ότι ζούμε σε μια παρακμή. Όταν μειώνεται η ποιότητα, μειώνεται και ο αριθμός των χριστιανών. Ας πούμε, στην Ελλάδα ξέρουμε, για την Ελλάδα ας πούμε, έτσι. Ξέρουμε ότι τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο Έλληνες έχουν ξεβαπτιστεί. Υπάρχουν κάποιοι που ευθύνονται γι' αυτό. Είμαστε υπεύθυνοι γι' αυτό. Χάθηκε μεγάλο τμήμα του ελληνικού λαού, διαγράφηκε από την Εκκλησία. Δεν θα πω ή τους διαγράψαμε ή διαγράφτηκαν μόνοι τους. Δεν θα μπω στους εμφυλίους και όλα που αυτό ήταν η αιτία που διαγράφτηκαν όλοι αυτοί από τότε μέχρι σήμερα. Πρέπει όμως να πούμε ότι τον 20ο αιώνα είχαμε ίσως είχαμε τους μεγαλύτερους διωγμούς. Λέγει ο Αναστάσιος ότι ο διωγμός από την αθεία, από τον αθεϊσμό, εμείς τον γνωρίσαμε στην Αλβανία, όπου είχαν κλείσει όλοι οι ναοί. Είχαν εξαφανιστεί όλοι οι ιερείς, όλοι οι επίσκοποι, έτσι. Και χιλιάδες είχαν οδηγηθεί στις φυλακές. Αλλά και στις άλλες εκκλησίες της Ανατολικής Ευρώπης είχαμε μεγάλους διωγμούς. Ίσως, λέει ο Αναστάσιος, ότι αυτή η διωγμή που ζήσαμε τον 20ο αιώνα ήταν ίσως μεγαλύτερη διωγμή και από τους πρώτους αιώνες. Δηλαδή, τότε στη Ρωσία γραμμίστηκαν 100.000 εκκλησίες. Και αυτή τη στιγμή έχουν αναγνωριστεί από την ίδια τη Ρωσική Εκκλησία, έχουν αναγνωριστεί 13.000 μάρτυρες, έτσι. Όμως υπάρχουν 60 εκατομμύρια εξόριστοι από το αθεϊστικό καθεστώς. Ήταν τέτοια η μανία των αθέων εναντίον της πίστεως. Κι όμως
Κι όμως η ορθόδοξη πίστη αυτή τη στιγμή καλπάζει σε όλο τον κόσμο. Είχαμε τη μεγάλη καταστροφή της Μικράς Ασίας. Όμως, καταστράφηκε η Μικρά Ασία, ακόμα κλαίμε σαν Έλληνες και σαν χριστιανοί, όμως έσβησαν οι 7 λιχνίες της Αποκαλύψεως, όμως γέννησε όλος ο κόσμος, όλη η Δύση, Ευρώπη, Αμερική και Αυστραλία, γέννησε Ορθόδοξους. Αυτό δεν θα γινόταν με άλλο τρόπο, ας το πούμε έτσι. Τα ανθρώπινα τα σφάλματα και τις κακότητες των ανθρώπων, πώς ο Θεός τις μεταστρέφει για το δικό του το σχέδιο. Το ξέρουμε και στην Παλαιά Διαθήκη, έτσι. Και ο Σολομών ήταν στην αμαρτία. Κι όμως έγινε προπάτορας του Χριστού. Και η Ρούθ δεν ήταν χριστιανή. Και η πόρνη της Ραάβ, η πόρνη της Ιεριχώ, δεν ήταν Ιουδαία. Και ήταν και πόρνη. Και όμως ο Χριστός χρησιμοποίησε και αμαρτωλούς και αλλοεθνείς για να προχωρήσει το έργο του. Πόσο αντιστεκόταν ο ίδιος ο Ιουδαϊσμός, ήταν εχθρός. Εχθρός του Θεού, τελικά. Το μεγαλύτερο αντισημιτικό βιβλίο είναι η Αγία Γραφή, η Παλαιά Διαθήκη. Τι τους λέει, τι τους ψέλνει ο Θεός, τι τους ψέλνουν οι προφήτες, άπιστοι, αγνώμονες, ζώα, τι τους λένε οι προφήτες, και οι 12, οι μικροί, αλλά και οι μεγάλοι. Λοιπόν, ο άνθρωπος, το κακό, η αμαρτία, αντιστέκεται στο Ευαγγέλιο. Δεν θέλει το Ευαγγέλιο. Σε όλο τον κόσμο. Και δεν σημαίνει ότι το κακό μπαίνει και μέσα στην Εκκλησία. Δηλαδή, γίνονται κάποιοι χριστιανοί, αυτό που λέγαμε προηγουμένως, και ταράζουν την Εκκλησία. Αυτό γίνεται και σήμερα. Έχουμε παρατηρήσει πολλούς, οι οποίοι γίνονται νέοι χριστιανοί, προσήλυτοι και δημιουργούν θέματα όπως έχουν δημιουργηθεί τώρα τελευταία εξαιτίας του θέματος του κορονοϊού. Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν θέλω να πω σε αυτό το θέμα, αλλά ήταν αυτό κυρίως, και πολλά θέματα έρχονται κάποιοι και γίνονται χριστιανοί, προηγουμένως ζούσαν μια κοσμική ζωή, μια αμαρτωλή ζωή, έρχονται στην Εκκλησία και θέλουν να επιβάλλουν αυτά τα οποία θέλουν εκείνοι και τα ερμηνεύουν με το δικό τους το πιστεύω. Θυμάστε και πολλοί αριστεροί που έγιναν στην Ελλάδα Ορθόδοξοι και προσπαθούσαν να συμβιβάσουν το ένα με το άλλο. Υπήρξαν το δεύτερο που μου είπες. Ναι. Το δεύτερο είναι η εποχή της αποστασίας, επειδή αντιμετωπίζουμε πλέον... Πέρα από την παρακμή και όλα αυτά τα εμπόδια που λέτε, πλέον έχουμε και μια πολύ άλλου τύπου, ας πούμε, πόλεμο, πολύ πιο καθαρό πλέον, που το εξέφρασε ο Απόστολος. Ναι. Τι όπλα έχουν οι Αραπόστολοι πλέον, αυτό θέλω να πω. Ναι, καταλάβατε. Βλέπετε όμως ότι ενώ υπάρχει αποστασία στις δυτικές κοινωνίες, βλέπετε πόσο προοδεύει το Ευαγγέλιο στην Αφρική, ας πούμε, στις Αποστολές. Αυτό είναι το θαύμα το οποίο ζούμε τώρα. Δεν υπήρχε εδώ παλιά χριστιανισμός. Δηλαδή, κάτω από τον σημερινό δεν υπήρχε χριστιανισμός. Μάλλον δεν πίστευαν ότι ζούσαν άνθρωποι κάτω από τον σημερινό. Έτσι. Και ενώ μειώνεται... από τον δυτικό κόσμο, βέβαια βλέπετε ότι στον ανατολικό κόσμο μετά από το διωγμό του αθεϊσμού η Ορθοδοξία καλπάζει, έτσι. Και επίσης βλέπουμε πόσο διαδίδεται η Ορθοδοξία μας και στην Ευρώπη από τους μετανάστες μας, από τους ομογενείς μας. Δεν υπήρχαν τότε, δεν υπήρχε χριστιανισμό. Εντάξει, στη Γαλλία υπήρχε.
Έχουμε τη μεγάλη προστασία των αιρέσεων, έχουμε τον παπισμό, έχουμε τις άλλες αιρέσεις που κατέστρεψαν τον χριστιανισμό. Κι όμως η Ορθοδοξία μας βλέπετε ότι προοδεύει. Προοδεύει. Αρκεί να μπορούμε να συνδεθούμε. Να είμαστε ενωμένοι κάτω από την καθοδήγηση των επισκόπων μας και του Οικουμενικού Πατριαρχείου μας και να προχωράμε σε αυτό τον αγώνα που έχουμε και με τον εαυτό μας και με τον κόσμο. Και να είμαστε λίθοι τετράγωνοι που θα οικοδομούμε την Εκκλησία. Δεν βλέπω άλλη ερώτηση. Ναι. Σε αυτά τα οποία σας ανέφερα για την ιστορία της πρώτης περίοδου από τον 4ο μέχρι τον 6ο αιώνα, που είναι η περίοδο της εξάπλωσης του χριστιανισμού, ο Αναστάσιος μιλάει στα σχόλιά του, έχει αυτό το βιβλίο «Η Ιεραποστολή στα ίχνη του Χριστού». Υπάρχει και το άλλο «Έως εσχάτου της γης». Έτσι. Μας λέει λοιπόν ο Αναστάσιος ότι επισημαίνει το ρόλο του μοναχισμού καταρχάς, πόσο μπορεί ο μοναχισμός να... πόσο υπηρέτησε ο μοναχισμός στην Ιεραποστολή και που ήταν αυτή ήταν η μέθοδος, μια μέθοδος της Εκκλησίας, μέσω του μοναχισμού. Και παρουσιάζει μάλιστα τον Αβά Απολό, σαν παράδειγμα θα τα πούμε όταν μιλήσουμε για τη σχέση του μοναχισμού με την Ιεραποστολή, πόσο εντύπωση έκαναν οι μοναχοί και οι ασκητές στους ειδωλολάτρες και πόσο μαγνήτιζαν με την σιωπή τους, με την προσευχή τους και κυρίως με το παράδειγμά τους. Αυτό λοιπόν μας το προβάλλει ο Αναστάσιος για να μας πει ότι να δώσουμε σημασία στο μοναχισμό, γιατί ο μοναχισμός μέσα στην Εκκλησία μας είναι αυτός που αυξάνει την ποιότητα μέσα στην Εκκλησία μας, μέσα στην Ορθοδοξία μας και την ποσότητα. Ξέρουμε πάρα πολύ, προηγουμένως μιλούσαμε για αποστασία. Μα το έχουν γεμίσει τα μοναστήρια. Έχει ανθίσει το Άγιον Όρος από το 75 και μετά. Υπήρχαν τέτοια μοναστήρια που υπάρχουν στην Ελλάδα. Υπάρχει τέτοια... μπορεί να μειώθηκε και η ποσότητα των χριστιανών. Ναι. Αλλά όμως έχει αυξηθεί η ποιότητα. Έχουμε πολύ οργανωμένες ενορίες. Έχουμε πολύ συνειδητοποιημένους επισκόπους. Οι ιερείς, οι ενορίες μας είναι πολύ οργανωμένες τώρα πλέον. Οι ιερείς μας μορφωμένοι. Οι χριστιανοί ξέρουν γιατί θα πάνε στην Εκκλησία. Ξέρουν γιατί συμμετέχουν. Υπήρχε προηγουμένως, ξέρανε οι άνθρωποι πριν το 60, γνωρίζανε για Αγία Γραφή, γνωρίζανε για εξομολόγηση. Ήταν σπάνια αυτά. Υπήρχαν σπάνια πνευματικοί. Βλέπετε όμως πώς αυξάνεται η ποιότητα. Οι χριστιανοί πλέον εξομολογούνται, προσεύχονται. Χριστιανικές οικογένειες, συνειδητές μέσα στα αστικά κέντρα. Μην παραπονιόμαστε λοιπόν. Ο Θεός κάνει τη δουλειά του. Και μέσα σε αυτή την αποστασία που λέμε. Και άρα λοιπόν να δώσουμε σημασία στο μοναχισμό και σαν χριστιανοί να σεβόμαστε τους μοναχούς, να παίρνουμε παραδείγματα και η ποιμένουσα εκκλησία να αγκαλιάσει τους μοναχούς, γιατί αυτή τη στιγμή σας είπα ότι υπάρχει ένας διχασμός, έτσι. Ο κορονοϊός επέφερε ένα διχασμό ανάμεσα στους επισκόπους και τους πνευματικούς.
και ανάμεσα στους επισκόπους και το μοναχισμό. Και θέλει λίγο προσοχή αυτό το θέμα. Θέλουν προσοχή και να φροντίσουν και οι χριστιανοί με σεβασμό απέναντι στους κληρικούς τους και τους επισκόπους, και οι επίσκοποι να αγκαλιάσουν τους χριστιανούς με πολύ ταπείνωση, διότι για να μην συνεχιστεί το χάσμα το οποίο μας έχει δημιουργήσει ο κορονοϊός. Το δεύτερο στοιχείο το οποίο σχολιάζει ο Αναστάσιος είναι η Ιεραποστολή επί Βυζαντίου. Λέει λοιπόν ότι η Βυζαντινή Εκκλησία υπήρξε πάντοτε η Ιεραποστολική Εκκλησία. Και πλήθος ήταν εκείνοι οι οποίοι έγιναν Ιεραπόστολοι και οι αυτοκράτορες, αλλά και οι κληρικοί, αλλά και οι πριγκίπισσες και οι διπλωμάτες. Ξέρουμε ότι πολλοί έγιναν χριστιανοί κάνοντας γάμους με άλλες, άλλα κράτη. Έτσι, θα τα πούμε περισσότερο στην επόμενη, όπως έγινε με τη Θεοφανό, τη γνωστή Θεοφανό στη Γερμανία, έτσι, ή τη Μαρία στους Μογγόλους, που διαδόθηκε η Ορθόδοξη επίσης στην Κίνα και στην αρχαία πρωτεύουσα της Κίνας και στη Μογγολία εξαιτίας αυτής της βασίλισσας. Ή δώσαμε από την Κωνσταντινούπολη μία πριγκίπισσα στους Σουηδούς που έκανε η Ιεραποστολή. Και άλλα τέτοια παραδείγματα. Στρατιώτες, ταξιδιώτες, εχμάλωτοι πολέμου έκαναν η Ιεραποστολή. Και μαζί με το Βυζάντιο, μαζί με το χριστιανισμό, μετέφερε και τον πολιτισμό. Μετέφερε την ελληνική γλώσσα, τον ελληνικό πολιτισμό, τον εκχριστιανισμένο ελληνικό πολιτισμό, τον ελληνοορθόδοξο πολιτισμό, όπως λέμε, και ήταν η Ιεραποστολή ήταν η δόξα του Βυζαντίου. Η δόξα του Βυζαντίου ήταν η Ιεραποστολή. Αυτό είναι ένα σχόλιο του Αναστασίου σε αυτό το μεγάλο έργο το οποίο επετέλεσε η Εκκλησία μας, κυρίως από το πρώτο, θα λέγαμε έτσι, οργανωμένο μεγάλο χριστιανικό κράτος, την Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, όπου είχε ξεκινώντας με τον Άγιο Κωνσταντίνο και μετέπειτα σε όλη του την πορεία μέχρι το 1453. Πόσο σημασία έχει, αυτό δείχνει πόσο σημασία έχει και η πολιτική ειρήνη και η καλή σχέση μεταξύ Εκκλησίας και κράτους. Πόσο βοηθάει στο θέμα της Ιεραποστολής. Αυτά ήθελα σήμερα. Συγγνώμη για τις διακοπές. Έχουμε τις δυσκολίες μας εδώ στην Αφρική. Τα προηγούμενα μαθήματα τα κάναμε από την Νότια Αφρική που ήμουνα και από την Ελλάδα. Εδώ έχουμε τις δυσκολίες μας και σας μιλούμε πλέον από την καρδιά του Ιεραποστολικού έργου, της σύγχρονης Ορθόδοξης Ιεραποστολής στην Αφρική, από το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας, από την Ανατολική Αφρική, από την Τανζανία, από την Επισκοπή Μπουκόμπας. Ευχαριστούμε τον αγαπητό Νίκο, όλους όσους συμμετείχαν. Θα συνεχίσουμε την άλλη Τετάρτη, πρώτο Θεό, την ίδια ώρα, και θα πούμε στην επόμενη περίοδο που είναι η μεγάλη αύξηση της Εκκλησίας μας, η διάδοση της Εκκλησίας μας στην κεντρική και από Ανατολή, στην Ασία, την μεγάλη πρόοδο της Εκκλησίας μας με τις Ιεραποστολές των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου. Θα ασχοληθούμε ιδιαίτερα με αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γέροντα. Την ευχή σας. Ευχαριστούμε. Του Κύριου.